Συνεχίζει ο γέροντας και λέει: «Κράτα, κράτα πάντα το θάρρος σου. Ένας μεγάλος, λέει, ισχυρός παράγοντας, ένας συντελεστής, λέει, στην επιτυχία μας, λέει ο γέρος Ιωσήφ, είναι ακριβώς το να κρατήσει ο άνθρωπος το θάρρος του». Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Αυτό μας θυμίζει λίγο πάλι τον Άγιο Πορφύριο που έλεγε: «Έκανες την αμαρτία, έκανες το λάθος, μη μένεις εκεί, μη το σκαλίζεις, μην ασχολείσαι με αυτό, ξέχασέ το, φύγε στο φως», που λέει εδώ πέρα ότι το θάρρος να κρατήσεις, το θάρρος. Πώς θα μπορέσεις να βγεις, πώς θα μπορέσεις να βγεις από ένα πάθος, αν όλη μέρα βρίζεις τον εαυτό σου, αν θεωρείς ότι είσαι ανάξιος για τη χάρη του Θεού, αν θεωρείς ότι δεν είσαι άξιος να σε αγαπάει ο Χριστός, αν θεωρείς ότι ο Χριστός τζάμπα σταυρώθηκε για σένα. Πώς θα βγεις μέσα από αυτό? Πώς θα βγεις όταν πάνω στην πληγή σου ανοίγεις κι άλλη πληγή? Όταν πάνω στο τραύμα σου δημιουργείς κι άλλο τραύμα? Θα πει κάποιος: «Ναι, αλλά οι πατέρες πολλές φορές δεν ενεργούσαν τον εαυτό τους, δεν έκαναν αυτομεμψία. Πολλές φορές οι πατέρες δεν έτσι έδειχναν, ας πούμε, ότι έλεγαν ότι εγώ που είμαι, ας πούμε, αμαρτωλός, εγώ που είμαι». Ναι, το έκαναν, αλλά αυτό ήταν κατά χάρη Θεού. Δεν ήταν ψυχολογικό γεγονός. Ήταν χαρισματικό γεγονός. Θα μου πείτε: «Και πού ξέρουμε αν είναι ψυχολογικό?» Θα σας πω αμέσως. Δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος λέει: «Θεέ μου, είμαι ένα τίποτα, ας πούμε. Θεέ μου, είμαι ένα παλιωτόμαρο». Πήγαινε εσύ εκείνη τη στιγμή που το λέει να του πεις: «Όντως, παλιωτόμαρο είσαι. Δηλαδή, θα σου παίξει καστούκι». Είναι ψυχολογικό αυτό. Είναι ψυχολογισμός. Είναι ενοχές. Είναι άγχος. Λέει πάλι ο πανιερώτης, ο γέροντας Αθανάσιος, λέει ότι μία φορά ρώτησε τον γέροντα Ιωσήφ και του λέει: «Γέροντα, πώς θα καταλάβουμε ότι ένα γεγονός, ένας άνθρωπος, ένα βίωμα είναι ταπείνωση, πραγματική ταπείνωση, και πώς θα καταλάβουμε ότι είναι χαμηλή αυτοεκτίμηση? Πώς το καταλάβουμε αυτό?» Τι του λέει? «Αυτό που προέρχεται από το Θεό, δηλαδή ένα αληθινή ταπείνωση, δεν έχει μέσα άγχος και ενοχές». Δεν έχει μέσα άγχος και ενοχές. Όταν βλέπεις άγχος, όταν βλέπεις ενοχές, όταν βλέπεις φόβο, τρόμο, ψυχολογικό εννοώ, όλο αυτό, τότε δεν είναι Άγιο Πνεύμα αυτό. Η μετάνοια έχει φως. Η μετάνοια έχει ελπίδα. Η μετάνοια σου λέει: «Γίνε αυτό που δεν έγινες ακόμη». Η μετάνοια σου λέει: «Μπορείς να γίνεις αυτό που δεν κατάφερες ακόμη να γίνεις». Η μετάνοια έρχεται από το αύριο, έρχεται από τα έσκατα, από τη σωτηρία, δεν έρχεται από το παρελθόν, από την πτώση, από την αμαρτία. Εσύ σκαλίζεις το παρελθόν σου. Εσύ σκαλίζεις τις ενοχές σου. Πώς το έκανα, γιατί το έκανα, γιατί έπεσα, θα πάω στην κόλαση, θα κάνω, θα δείξω. Και βυθίζεσαι και βυθίζεσαι και βυθίζεσαι την απόγνωση. Σήκω πάνω. Πες, έπεσε, έκανα λάθος, ναι. Το έκανα, το συναισθάνομαι, το βιώνω. Συγχώραμε, Χριστέ, με λέει εσύ, με πιστεύω στο έλεος. Εγώ είμαι χάλια, τα έκανα χάλια. Αλλά πιστεύω στην αγάπη σου, στο έλεος. Ξέρω ότι με αγαπάς, ξέρω ότι με παιδί σου. Ξέρω ότι είμαι υιός σου», το έλεγε ο Ιωσήφ, ο γέροντας Ευατοπαιδινός. «Ξέρω ότι είμαι θυγατέρα σου. Ξέρω ότι για μένα ήρθες, για μένα σταυρώθηκες, για μένα αναστήθηκες». Το γνωρίζω, το βιώνω, το ξέρω αυτό το πράγμα. Λέω: «Χριστός Ανέστη». Φωνάζω, η Εκκλησία είναι αναστάσιμο γεγονός. Τα ξέρω όλα αυτά. Οπότε ελπίζω σε σένα. Δεν απογοητεύω, δεν αποθαρρύνομαι.